Ο Μέκα Νιούς. Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Κοντραμπά των ναρκωτικών σε αυλή σχολείου στην Πάφο. Εξωσχολικοί πιάστηκαν επ' αυτοφόρο να πουλούν ναρκωτικά σε μαθητή. Συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας 16χρονος μαθητής. Πρόβα σήμερα για το ΓΕΣΥ. Άνοιξαν οι καταλόγοι για εγγραφή παθολόγων και παιδιάτρων στο σύστημα. Ικανοποίηση δηλώνουν υπουργός και ασθενής. Καλούν τον ΠΙΣ να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου. Προς το παρόν όχι στο ΓΕΣΥ, λέει και η εταιρεία παθολογίας. Ακονίζουν η στέρια και οι γιατροί του δημοσίου. Αντιδρούν στους όρους αυτονόμησης και απειλούν με μέτρα. Πώς απαντά μέσω του ΟΜΕΚ, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. 9 νομοσχέδια για ριζική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης παρουσίασε η κυβέρνηση. Ο Ιωνάς Νικολάου ενημέρωσε τον πρόεδρο και απίφθινε έκκληση σε όλους να συνεργαστούν. Δημιουργούνται νέα δικαστήρια για πιο γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων. Υπερχείλιση και ο υδατοφράκτης Γερμασόγειας προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρύπτει ο φετινός Ιανουάριος. Εικόνες πλήρους καταστροφής σε θερμοκήπια στην περιοχή Ξεροπόταμου στην Πάφο. Μια χούφτα κουκουλοφόρια μαύρωσαν τη μεγαλειώδη εκδήλωση για τη Μακεδονία στο Σύνταγμα. Τραυμάτισαν ανθρώπους και προκάλεσαν καταστροφές. Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό αστυνομικού στον άγνωστο στρατιώτη. Στον αστερισμό του Τσιτσιπά το παγκόσμιο τένις. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την επική νίκη επί του βασιλιά Ρότζερ Φέτερερ ρίχνεται τα ξημερώματα στη μάχη της πρόκρισης για τα ημιτελικά του Αυστραλιανού Open. Απόψε στις 8 και 10.